Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ΠΕΟ, κύριος Μιχάλης Παπα-Νικολάου, είναι κοντά μας. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ήμιση της εκπομπής. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές, 25-250-900, επωνύμως ή ανωνύμως. Μιλάμε για τις συλλογικές συμβάσεις, αλλά και για την νομοθεσία για την έλευση ξένων εργατών στην Κύπρο. 25-250-900, μέχρι τις 5:30 θα είναι ο κύριος Παπα-Νικολάου εδώ. Λοιπόν, θα δώσουμε συνέχεια σε αυτό που είπατε για τις συλλογικές συμβάσεις, κύριε Παπα-Νικολάου, για το θέμα των ξένων εργατών. Δηλαδή, άγνωστο αν θα γίνονται συλλογικές συμβάσεις και πόσο θα τηρούνται αυτές οι συλλογικές συμβάσεις, γιατί αντιλαμβάνεται κάποιος ότι όταν είναι και ξένος, έχει ανάγκη να εργαστεί, θα έρθει εδώ να εργαστεί με τις συνθήκες τις οποίες επιβάλλει βασικά ο ίδιος ο εργοδότης. Είναι ο κύριος λόγος τώρα που έχουμε και διαφορές στις δύο μεγάλες συλλογικές συμβάσεις, τη μια των κατασκευών. Ναι. Τι ζητούμε εμείς εκεί? Ζητούμε ότι οι μισθοί, οι κατώτατοι που συμφωνούμε με τους εργοδότες, να μπουν στην νομοθεσία, ούτως ώστε, αν παραβιάζεις την νομοθεσία, τουλάχιστον τα χ ποσών που λέει η σύμβαση για την ειδικότητα, πρέπει να τα δίνεις το κατώτατο, σαν εργοδότης. Όχι να αφήνεσαι και αν λαλείς εγώ καταφέρνω και είμαι εκτός συντεχνιών, είμαι ανοργάνωτος κτλ. Να κάνεις ό,τι θέλεις επί του πεδίου. Άρα, είναι πολύ σημαντικό το πράγμα, ναι, και πολύ σημαντικό οι συλλογικές συμβάσεις. Αν εφαρμόζονται για τους κάτοικους Κύπρου, σίγουρα στη διαδικασία πρέπει να μπλέκονται και συντεχνίες για τους. Αν έχουμε ανάγκη ένα απεργατικά σέρκα να φέρνουμε, οργανωμένα όμως. Αν δεν 100 είναι οι συλλογικές συμβάσεις για τους ντόπιους. Βεβαίως. Είπατε προηγουμένως. Γι' αυτό και πρέπει να επεκταθούν. Εντάξει, υπάρχουν κλάδοι που είναι πιο ψηλές το ποσοστό τούτων, αλλά στο σύνολο, λοιπόν, στον ιδιωτικό τομέα είναι πολύ χαμηλό αυτό το ποσοστό. Και πρέπει να διαφοροποιηθεί με βάση και την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, κάποιοι να επικαλούνται την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν είναι τα καλά και συμφέροντα, και κάποιοι θα την επικαλούνται όταν κάτι σωστό και πρέπει να το κάνουμε. Σωστό. Διότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιληφθεί ότι η απορρίθμιση της εργασίας δημιουργεί στην κοινωνία εκρηκτική ένταση. Κατάσταση, κένταση. Δέτε τι γίνεται στη Γερμανία. Σωστά. Δέτε τι γίνεται στις άλλες χώρες. Δέτε τους αγρότες. Δέτε. Ναι, γιατί, ναι. Γιατί παντού σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει... Εσύ τώρα, αν είσαι, αν περνά καλά, κύριε Κασάπη, να φτιάξει τη στράτη να φωνάζεις. Όχι, βέβαια. Αυτοί όλοι που δεν παίρνουν καλά, βγαίνουν και φωνάζουν. Και μπελάναμε. Έχουμε ένα ακόμα σουά σας φρένα. Άρα φωνάζει ο κόσμος όταν δεν περνά καλά, όταν δεν μπορεί να επιβιώσει. Και στην Κύπρο ιδιαίτερα. Την τελευταία δεκαετία είναι συντριπτική η επίθεση που δεχτήκαμε. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Ναι, αλλά όμως, ο πλούσιος πλουσιότερος και ο φτωχός φτωχότερος. Δεν αντιδρά όπως ο κόσμος, αυτό είναι το θέμα. Δυστυχώς τον κόσμο είναι κάμαντο να μην πιστεύει. Του βάλουν του κόσμου μέσα. Ναι, αλλά είπατε προηγουμένως για την ακρίβεια και βλέπουμε όλη την ακρίβεια. Πότε να μην πιστεύει, όταν πάει στον κάμαντο να μην πιστεύει, υπάρχουν... νομίζει ο κόσμος ότι επειδή κάθεται πας στον καναπέ ή γύρω από τη σούβλα και σχολιάζουμε και λαλούμε ότι φταίει το ένα, φταίει το άλλο. Λαλούμε το. Αμέν το πάμε στην πράξη να οργανωθούμε, να το αλλάξουμε, να το αντιμετωπίσουμε. Πώς θα αλλάξει το πράγμα? Πώς θα γίνει? Και εμείς καλούμε τον κόσμο να βγάλουν τούν την ιδέα που τους βάλαμε στο μυαλό. Να έρθουν κοντά σε συντεχνίες. Αμέν έχει και καλούς συντεχνιακούς, θα σου αλλάξει ο κόσμος. Λαλώ εγώ τώρα. Λοιπόν, να έρθει ο κόσμος κοντά, να είμαστε οργανωμένοι και να πιάμε τις περιουσίες των εργοδοτών και τις επιχειρήσεις. Αλλά τουλάχιστον και είναι που συμφωνούν οι εργοδότες και τις εργατικές νομοθεσίες πρέπει να τις στηρούν. Ποιοι που τους βάλουν πάνω, κύριε Παπα-Νικολάου, τα κόμματα, τι ρόλο παίζουν σε όλη αυτή την ιστορία? Ξέρετε πολλά καλά, κύριε Κασάπη, ότι το κάθε κόμμα εκπροσωπεί και μια και συμφέροντα. Ναι. Λοιπόν, εγώ ισχυρίζομαι ότι το κόμμα της εργατικής τάξης, γιατί το λέω τούτο πράγμα, διότι όσες φορές εμείς κάναμε αγώνες, εργατικούς αγώνες, το μόνο κόμμα το οποίο μας υποστήριξε ήταν το ΑΚΕΛ. Και λέω το επειδή. Και αυτόν θα το δείτε και ιστορικά. Λοιπόν, έκαναμε, θυμούμαι εγώ την απεργία στην οικοδομική το 2013 και είχαμε απέναντι μας όλα τα κόμματα τα οποία πολεμούσαν τον κόσμο που αγωνίζεται για μια καλύτερη ημέρα. Τότε που έκαναμε την απεργία, εκτός ήταν ο Μακαρίτης, ο Δημήτρης τότε, ο Χριστόφιας πρόεδρος. Και μας ενίσχυσε και το Απεργιακό Ταμείο, θυμούμε με προσωπική εισφορά, που είναι συμβολικό του, δεν είναι, αλλά δεν ήταν μόνο η ΠΕΟ στον την αγώνα. Ήταν και η ΣΕΚ και η ΔΕΟ. Και είμαστε όλοι η εργατική πλευρά μαζί. Ναι, βέβαια. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Και να λάλουμε ψέματα του κόσμου. Είπατε προηγουμένως για την ΑΤΑ και για την αγοραστική δύναμη. Θα σχολιάσετε αυτό το πράγμα. Είναι η ακρίβεια είναι ανάλογη με την αύξηση της ΑΤΑ? Εμπήκαν που πάνω, ευκήκαν που κάτω και την ΑΤΑ
σε μια άλλη χρονική περίοδο οι εργοδότες έχουν αφαιρέσει που μέσα τους έμμεσους φόρους. Τι σημαίνει το πράγμα, δηλαδή το ΦΠΑ, δεν υπολογίζεται μες την ΆΤΑ. Λοιπόν, ναι. Αλλά παρόλα αυτά η ΆΤΑ σαν εργαλείο είναι ένα εργαλείο το οποίο βοηθά τους εργαζόμενους, γιατί αναπληρώνει σε έναν βαθμό την απώλεια, την αγοραστική σου δύναμη, διότι επαναλαμβάνω, μπορεί να πιάνω και 10.000 το μήνα. Μπορεί όμως με γίνονται 10.000, όπως τώρα είναι οι τουρκικές λίρες που ακούεται και λέει εντός, ξέρω εγώ, έναν εκατομμύριο, ξέρω εγώ. Είναι διότι δεν μπορεί να αγοράσει, δεν έχει αξία πόσα πιάνει. Ναι. Έχει αξία με εκείνα που πιάνει, τι μπορεί να αγοράσει. Υπάρχει ψηλό πληθωρισμό. Η αξία των. Βεβαίω. Διότι ιδιαίτερα στα έχει... βασικά. Πάμε τώρα να δούμε. Βενζίνη. Σκεφτείτε μια εργατική οικογένεια τώρα. Βενζίνη. Καύσιμα γενικά. Λοιπόν, αν θέλει θέρμανση μέσα στο σπίτι, δεύτερο. Ενίκιο. Αν πληρώνει ενίκιο. Δώσει με του στόκου, με τούτα ούλα που κάνουν του κόσμου. Οι τράπεζε. Ναι, είναι ανάλογο όμω η αύξηση τη ΆΤΑ. Δηλαδή αυτή είναι. Επαναλαμβάνω, σε μεγάλο βαθμό αναπληρώνει. Έπρεπε να ήταν καλύτερη. Καλύτερη. Αυτό το, καλάθι, το καλάθι που χρησιμοποιείται, που μπαίνουν μέσα στα προϊόντα, έπρεπε να έχει και άλλα ζητήματα μέσα να λαμβάνονται υπόψη. Αλλά δυστυχώ αφαιρέσαν μα τα άλλα. Με τούτα που έχει. Τώρα θέλουν να αλλάξουν τη φιλοσοφία τη. Τι λαλούν τώρα. Νέα μόδα τούτια. Η ΆΤΑ πρέπει να δίνεται άμα έχουμε μια αύξηση τη παραγωγικότητα. Καλά, είναι τα σχέση έχει η παραγωγικότητα με την ΆΤΑ. Θέλουν να αλλάξουν τη φιλοσοφία ναι. τη, θέλουν να την εκφυλήσουν ώσπου να την καταστρέψουν. Εσείς, κύριε Παπα-Νικολάου, θα διεκδικήσετε το 100% τη ΆΤΑ. Έχουμε μπει, έχουμε κάνει μια μεταβατική συμφωνία πρόσφατα. Λοιπόν, όπου και να σε αρκεύκουν οι συζητήσεις. Μέσα στο 2025 πρέπει να ολοκληρωθούν. Ναι. Λοιπόν, βεβαίως, με κινητούν το πώς θα γίνει. Εμείς αυτό θα διεκδικήσουμε, αλλά το πιο σημαντικό που να διεκδικήσουμε, και να το ακούει ο κόσμος το πράγμα, εμείς θα διεκδικήσουμε επέκταση της σε όλους τους εργαζόμενους. Και ένας τρόπος να επεκταθεί η ΆΤΑ, θα σου πω ένα παράδειγμα, ναι. είναι. Και με το. Ναι. Υπάρχει ένας γενικός κατώτατος μισθός σήμερα, ναι. ο οποίος δεν λαμβάνει την ΆΤΑ υπόψη για να διαμορφώνεται. Δηλαδή, πέσει η ΆΤΑ αύριο, πήγαινε, δεν επηρεάζεται που την ΆΤΑ. Δεν μπαίνει η ΆΤΑ στον κάτω τα όχι, πρέπει, όχι. Δεν εδέχτηκε η κυβέρνηση να κάνουμε. Πρέπει αυτόματα ο δείκτης να διαφοροποιεί τον κατώτατο. Είναι λογικό το που λέω τώρα. Λογικότατο. Ωραία. Λογικότατο, αλλά δυστυχώς κάποιοι δεν το ακούν και δεν το δέχονται. Ούτε η κυβέρνηση, ούτε οι εργοδότες. Καλά, ένα λεπτό έτσι να διευκρινίσουμε λίγο πριν να ακούσουμε τους τηλεθεατές. Ναι. Η ΆΤΑ από την ΆΤΑ. Δεν θα υποφεληθεί ο κατώτατος μισθός. Όχι. Δεν το δέχονται αυτό το πράγμα, δυστυχώς. Ενώ έπρεπε να αυτόματα, κατά τη δική μας άποψη, όπως οι συντάξεις με την ΆΤΑ διαφοροποιούνται και κάπως στις κυβερνήσεις, λαλού δύο αυξήσεις του κόσμου, αλλά και αυξήσεις που διούν. Ναι. Είναι η ΆΤΑ που περιέχεται στον νόμο του το ζήτημα και παίρνει αύξηση ο κόσμος λόγω ΆΤΑ. Στο γενικό κατώτατο δεν. Κατώτατος μισθός όμως, κύριε Παπα-Νικολάου, μπορεί να είναι και ένας ορομίστειος στην κυβέρνηση, για παράδειγμα. Δεν θα πάρει την ΆΤΑ. Ο ορμήσιος, οι εργαζόμενοι που είναι οργανωμένοι και είναι κάτω από τις συλλογικές συμβάσεις παίρνουν ΆΤΑ. Αλλά ας πούμε. Εκείνοι που δεν είναι σε συλλογικές ναι, συμβάσεις. Υπάρχει όμως αρκετοί εργοδότες στις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Ας πούμε, είναι στις κατασκευές. Τεράστιος κλάδος, στα ξενοδοχεία. Αρκετοί εργοδότες, αν ο κόσμος δεν αντιδρά, αν ο κόσμος σιωπά, αν τη βρίσκουν, δεν δίνουν ΆΤΑ. Λοιπόν, να ακούσουμε τηλεθεατές. Παρακαλώ. Παρακαλώ, καλησπέρα, εδώ στο 25-250-900. Παρακαλώ, μιλήστε μας αν θέλετε. Ναι, έχουμε κάποιον. Ναι, εγώ μιλώ. Ναι, εσείς μιλάτε, για πέστε μας. Εγώ μιλώ. Βεβαίως. Κυρία Σωτήρα. Ναι. Γεια και χαρά στο Πελέντρι, καλώς ήρθατε, ακούμε. Ναι. Μην ακούνε την τηλεόραση, γιατί μπερδεύεστε, ναι. Μα βγαίνει άλλη φωνή μέσα. Κυρία Σωτήρα μου, κλείσε λίγο την τηλεόραση, αν έχεις την καλοσύνη, ή μετακινήθου σε άλλο χώρο για να μιλήσουμε, για να σε εννοηθούμε. Εντάξει. Λοιπόν, σας ακούμε. Μέχρι να συντονιστεί και η κυρία Σωτήρα, να δούμε ο χρόνος στην άπαρα πολύ γρήγορα, κύριε Παπα-Νικολάου. Που το Πελέντρι που μιλώ. Ναι, σας ακούμε, παρακαλώ. Όχι, δεν γίνεται.
Λοιπόν, 12% το πέναλτι. Ένα άλλο θέμα το οποίο θέλουμε να συζητήσουμε πριν φύγετε από εδώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Τι γίνεται με το 12%? Να σας πω. Θέλουν ο κόσμος, ώσπου να το βάλουμε στον τάφο, να δουλεύει. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, ο Κασάπης, ο οποίος δούλεψε 40 χρόνια συνεχούς εργασίας, να απολαύσει και κάποια χρόνια από τούν τη δουλειά του. Την ώρα που πάει να το κάνει το πράγμα, τάκ, 12% πέναλτι πάση σύνταξη. Μα είπε ο Υπουργός ότι δεν θα αυξηθεί το όριο αυτοπυρετήσεις. Θα παραμείνει ως έχει. Δηλαδή εσείς πιστεύετε, κύριε Κασάπη, ότι υπάρχουν πάρα πολλές δουλειές που οι άνθρωποι, όχι επειδή δεν θέλουν να εργάζονται, αλλά δεν μπορούν να εργάζονται. Σωστά. Σκεφτείτε, ας πούμε, έναν εργαζόμενο στις κατασκευές. Ναι, να εργάζονται λοιπόν, 65-67. Πού είναι να πάμε να σταθούμε, μα δεν τους προσλαμβάνουν άλλωστε οι εργοδότες. Ναι. Δεν τους προσλαμβάνουν, ναι, διότι δεν μπορεί να είναι τόσο. Είναι αδύνατο. Και νοουμένου, είναι τόσο Νικολάου, ότι έχουμε και ξένους εργάτες νεαρούς. Είναι τόση καταπώνηση. Αν μπράβο, σκέφτονται. Αφού δεν θα μπορεί να τους γυρεύουμε τούτους, αφού είναι να φέρουμε νέους, υπάκους και πολλά πιο χαμηλά, γιατί εμείς να ασχολούμαστε. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο το ζήτημα για μας και είναι ένα ζήτημα το οποίο, άρα το 12%, που είναι ένα θέμα που είπε ο, είναι περήφανη γιατί που την πρώτη στιγμή έκαναμε ένα αγώνα για το ζήτημα, άρχισε τόσο αγώνας να αποφέρει κάποιους καρπούς, γιατί γίνεται συζήτηση. Ο Υπουργός Εργασίας έχει κάνει συγκεκριμένη πρόταση. Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει κάνει κάποιες συγκεκριμένες αντιπροτάσεις. Ας ελπίσουμε ότι τα δεδομένα θα διαφοροποιηθούν. Είχαν δοθεί κάποιες προτάσεις από το συνδικαλιστικό κίνημα. Βεβαίως. Μέχρι το τέλος του Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως, έχουμε δώσει όλες από κοινού. Και ποιες ήταν οι, αν θέλετε να μας πείτε. Δεν χρειάζεται. Ωραία. Θα κάνουμε ζημιά στην όλη υπόθεση. Σωστά. Που είναι πολύ σημαντική. Ποια όμως είναι η γενικότερη εικόνα που εσείς θέτεται και προωθείται για το 12%. Η γενικότερη εικόνα είναι ότι δεν μπορεί. Πρώτα λένε ότι 44 χρόνια με τις πιστώσεις. Δηλαδή δεν μπορεί ένας άνθρωπος, είναι πολύ άδικο, ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται τόσα χρόνια, να έρχεσαι να τον τιμωρείς και από πάνω την ώρα που λέει εγώ θα πάρω τη σύνταξή μου. Σωστά. Χωρίς με τούτο να λέμε εμείς ότι όλοι μας πρέπει να παίρνουμε σύνταξη στα 63. Διότι και σήμερα ο νόμος όπως είναι, αν δεν συμπληρώσεις 33 χρόνια εισφορών, ναι, δεν δικαιούσε να πάρει σύνταξη στα 63. Ναι. Άρα υπάρχει ένας περιορισμός ήδη. Ναι. Υπάρχει έτσι, ο περιορισμός. Υπάρχει. Μπράβο. Και οι νέες γενιές, τα παιδιά μας τώρα, κύριε Κασάπη, δεν ξεκινούν όπως ξεκινούσαν από πριν. Άρα το τύπο κινδυνολογού για το ταμείο, και να του πούμε κάτι είδαμε. Το ταμείο είναι οι εργαζόμενοι που το έκαναν με σκληρούς αγώνες και πολλές θυσίες. Ναι. Και κάποιοι ήταν απέναντι στους εργαζόμενους όταν αγωνίζονταν για να κάνουν κοινωνικές ασφάλισεις στην Κύπρο και να καταργήσουν τους θιακονητάες. Που είναι η Εκκλησία, η Καντούνη, που ήταν οι θιακονητάες. Εγώ έφτασα του και εσείς πιστεύω που μπορείτε να φτάσετε σε έναν βαθμό. Λοιπόν, άρα, την άποψη λέμε μας για το ταμείο, οι πρώτοι που έχουν την έννοια του ταμείου είναι οι εργαζόμενοι που την έχουν. Γιατί ένας εργαζόμενος αύριο μπορεί να βγει. Έχει όχι εκατομμύρια στην πάντα για να συντηρείται. Έχει μια σύνταξη. Άρα, αν δεν υπάρχει ταμείο, πώς θα ζήσει. Να επιστρέψουμε στο θεακονιό. Άρα, το ταμείο εμείς λέμε ότι θέλουμε να το προστατεύσουμε και ναι, νούσιμα πρέπει το 12% να βρούμε τρόπο να το διαφοροποιήσουμε. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Ιδιαίτερα για εκείνους που έχουν πολλά χρόνια. Εκείνους που έχουν πολλά χρόνια, εκείνους που ξεκινήσαν γλίωρα. Και ποιοι ξεκινήσαν γλίωρα, εκείνοι που πιάνουν στα επαγγέλματα που περιγράφαμε περίπου προηγουμένως. Τα τεχνικά επαγγέλματα. Α, μπράβο. Έτσι είναι. Ναι. Τι θα λέγατε όμως για τα 9 δις τα οποία χρωστά η κυβέρνηση στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ένα μεγάλο ζήτημα τούτο. Και υπάρχει και. Εμείς λέμε ότι το Ταμείο πρέπει να δημιουργήσει πραγματικό αποθεματικό. Τα χρήματα τούτα που τα παίρνει η κυβέρνηση, όπως και η άλλα ταμεία που τα παίρνει, ή οποιαδήποτε κυβέρνηση, είναι θέμα λοιπόν. Πρέπει, ήταν θέμα το οποίο υπήρχε πρέπει να δημιουργήσει πραγματικό αποθεματικό και πρέπει με τρόπο να έχουν και κάποια αναπόδοση τούτα τα χρήματα. Σωστά. Λοιπόν, καλύτερη. Καταλαβαίνουμε εμείς ότι κρατείται και περισσότερο, αλλά δεν μπορεί. Είναι ένας μεγάλος κίνδυνος. Και πάλι να το πούμε, δεν μπορεί η κυβέρνηση να έχει αυτόν το αποθεματικό εκεί του ταμείου μπλοκαρισμένο, ούλο δικό της να είναι μεγάλο, πρέπει να δημιουργηθεί πραγματικό αποθεματικό. Γιατί
υπό άλλες προϋποθέσεις μπορεί να υπάρξει μεγάλος κίνδυνος για το Ταμείο στο μέλλον. Λοιπόν, να πούμε ότι εδώ κοντά μας είναι ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ΠΕΟ, ο κ. Μιχάλης Παπα-Νικολάου. Θα είναι για ακόμα λίγο, το 25-250-900 είναι στη διάθεσή σας. Μιλάμε για τις συλλογικές συμβάσεις, αλλά και να έρθουμε έτσι και στο θέμα των ξένων εργατών. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Αυτό θα αυξήσει βασικά την ανεργία στους ντόπιους, κ. Παπα-Νικολάου, ή έχει διευθετηθεί ή έχει μελετηθεί. Γιατί βλέπουμε και τους κοινοτικούς να φεύγουν ένας-ένας από την Κύπρο, πάνε σε άλλες χώρες. Αυτό που είπατε για τους κοινοτικούς, επειδή το έχουμε ζήσει εμείς, πριν μερικά χρόνια ήρθαν μεγάλες ομάδες κοινοτικών, ιδιαίτερα από Πολωνία, Ρουμανία και Βουλγαρία. Ναι. Ήταν χώρες υπό ένταξη που έρχεται ο κόσμος στην Κύπρο γιατί είχαν και καλύτερες προοπτικές. Ο καθένας τη φτώχεια του προσπαθεί να κοιτάξει. Σωστά. Και οι εργαζόμενοι είναι φτωχοί, δεν είναι πλούσιοι. Λοιπόν, όταν όμως υπήρχε αυτή η κατάσταση στην Κύπρο και παρέμεινε αυτή η κατάσταση, ας πούμε, που την εμπειρία τη δική μας, βλέπουμε ότι σήμερα μια μεγάλη μερίδα, ας πούμε, από Ρουμάνους έχει πάει στη Δυτική Γερμανία. Η Πολωνία έχει χρόνια που έχουν φύγει. Γιατί βρίσκουν πολύ, πολύ, πολύ καλύτερα. Ευνοϊκότερους όρους παρά η Κύπρος. Και εμείς εδώ, αντί να κρατήσουμε και τους Ευρωπαίους εδώ με τα σωστά δεδομένα, επίαμε να απορριθμίσαμε σε ένα μεγάλο βαθμό τις συμβάσεις, τους μισθούς, τα ωφελήματα που δεν βρίσκουμε τώρα κάτοικους Κύπρου. Ναι, και η λύση τώρα των εργοδοτών είναι να φέρνουμε από το εξωτερικό. Εντάξει, ας κάνουμε τις ενέργειες μας, ας έρθουμε νουλινούσιμα να κάτσουμε, να δούμε τις ανάγκες μας, τις πραγματικές, να υπάρχει κοινή επιτροπή, να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των μερών. Όχι επειδή λέω εγώ θέλω, και τι κάνουν οι εργοδότες τώρα, αν θέλει έναν, ζητά πέντε στο Υπουργείο. Εμείς σας στην τεχνία, επειδή τοποθετούμε πάρα πολύ κόσμο στην εργασία. Μα υπάρχει 30%, είπατε προηγουμένως ότι 30% πρέπει να είναι. Ναι, 30%, εντάξει. Του ολικού βασικού. Εντάξει, σκεφτείτε τώρα ένας ο οποίος δεν έχει σήμερα που τρίτες χώρες, να έχει, ξέρω εγώ, 100 και να δικαιούται να φέρει 30. Είναι και λίγος αριθμός. Πολύ μεγάλο. Και να μην εφαρμόζει και καμιά συλλογική σύμβαση. Πώς θα το χειριστείτε όμως, γιατί ήδη η τουριστική περίοδος αρχίζει. Εάν. Και έχουμε βασικά τώρα έχουν την ανάγκη η ξενοδοχειακή βιομηχανία να εργοδοτήσει ξένο κόσμο. Πώς θα το χειριστείτε εσείς? Προχτές είχαμε ένα εργατικό συμβουλευτικό σώμα. Ξέρετε ότι στο εργατικό συμβουλευτικό σώμα συμμετέχει η κυβέρνηση, οι εργοδοτικές οργανώσεις και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Εμείς τους επαναλάβαμε εκεί. Αφού εμείς εδώ αποτελούμε τους εκπροσώπους και των εργαζομένων και των εργοδοτών και της κυβέρνησης και μιλούμε για την κοινωνική συνεργασία και πρέπει να συνεργαζόμαστε, πρέπει το ζήτημα με αυτόν τον τρόπο να το δούμε. Όχι επειδή οι εργοδότες δεν θέλουν να είμαστε εμείς εκεί, γιατί ας πούμε ξέρουμε εμείς εργοδότη, ο οποίος έβγαλε όλους τους εργαζόμενους, τους μηχανοδηγούς από τη συλλογική σύμβαση, τους εβάφτισε μηνιαίους, ας πούμε, τέχνες τούτες, λοιπόν, και του έδωσαν άδεια σαν επαμοιβή να φέρει από την Αίγυπτο προσωπικό. Αυτά τα πράγματα είναι σωστά. Αν είναι μηνιαίοι ή αν είναι υπερομίσθη, είναι διαφορετικές οι συνθήκες, ναι, πείτε κύριε μου, Παπα-Νικολάου. Όχι, εγώ λέω όχι, αλλά... Τα καθηγόντα σου είναι, δεν είναι τα ίδια ακριβώς. Αλλά, επειδή η συλλογική σύμβαση στις κατασκευές μιλά για εβδομαδιαίων προσωπικών, ήβρεν αυτόν τον τρόπο, καταλάβετε. Και κάποιοι τον επιβράβευσαν. Άρα δεν πρέπει να βαδίζουμε με αυτήν τη λογική. Η λογική πρέπει να είναι, αν κρίνουμε όλοι μαζί ότι η οικονομία μας χρειάζεται να εισάξουμε εργατικό δυναμικό με τον σωστό τρόπο, θα πρέπει να εφαρμόζονται συλλογικές συμβάσεις και για λόγους τους, αλλά και για τους εργαζόμενους, εργοδοτούμενους, πώς και τους υπόλοιπους ο εργοδότης. Διότι αν εγώ έχω 100 και δίνεται ομάδια για 30, που είναι οι μετανάστες που τρεις χώρες, και εγώ λέω εντάξει, να εφαρμόζω τη συλλογική σύμβαση για τους άλλους 100, ναι, για να την εφαρμόζεις. Άρα είναι κακοπιστία του το πράγμα. Απλά ναι, κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Ναι, έχουμε τηλεθεατές. Λοιπόν, έχουμε μόνο 2 λεπτά. Λοιπόν, εκείνο που πρόσεξα σε όλη αυτή την ιστορία είναι το γεγονός ότι είπατε ότι υπάρχει ένα κομβικό σημείο όσον αφορά τις σχέσεις. Γι' αυτό έτσι θέλω να μας το ξεκαθαρίσετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Παπα-Νικολάου. Η περίοδος που διανύουμε τώρα, ο μήνας
οι εναπομείναντες μέρες του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου θα είναι πολύ καθοριστικές για την εργατική ειρήνη. Σε όλους τους τομείς ή σε... Σε όλα τα ζητήματα, κατά τη δική μου άποψη. Και για το ζήτημα του 12% και για το ζήτημα των εργαζομένων από τρίτες χώρες και για το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων, γιατί η συλλογική σύμβαση των κατασκευών είναι ο προπομπός των υπόλοιπων συλλογικών συμβάσεων. Λοιπόν, γι' αυτό εμείς καλούμε και την κυβέρνηση και τους εργοδότες να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων, να κάτσουμε, να λύσουμε τα ζητήματα. Εμείς δεν ζητούμε τίποτε παραπάνω που τσίνων που πρέπει να γίνει για το καλό του τόπου. Για το καλό των εργαζομένων και για το καλό των σωστών επιχειρήσεων, των σωστών εργοδότων. Υπάρχει καλύτερη λύση από την άλλη πλευρά? Θα δούμε. Όλα δεν είναι θεωρίες, είναι πράξεις. Είμαστε ως τώρα, δεν υπάρχει καλή θέληση. Όχι. Δεν υπάρχει καλή θέληση. Όχι. Οπότε τι θα κάνετε, θα προχωρήσετε σε δυναμικά? Εάν δεν λύσουμε τις διαφορές, σίγουρα θα υπάρξουν δυναμικές αντιδράσεις. Όχι μόνο σε συλλογικές συμβάσεις με τους οικοδόμους, αλλά γενικότερα. Για όλα τα ζητήματα. Ιδιαίτερα για το θέμα των εργαζομένων από τρίτες χώρες. Και αυτό. Εάν δεν υπάρξει διαφοροποίηση στη στρατηγική απασχόληση αυτή που έκαμε ο κύριος Κούσιος και η νέα κυβέρνηση την ακολουθεί, θα έχουμε έντονη αντίδραση. Και εννοείται τις συλλογικές συμβάσεις βασικά των ξένων εργατών. Όχι, εννοούμε ότι η διαδικασία πρέπει να επανέλθει με τον σωστό τρόπο. Έχουμε δώσει συγκεκριμένες απόψεις. Ναι. Λοιπόν, για να γίνεται σωστή διαδικασία, όχι διαδικασία υπέρ των εργοδοτών, και ό,τι πει ο καθένας, ό,τι δηλώσει είναι, λοιπόν, ή γίνεται, λοιπόν, και για τα άλλα ζητήματα, όπως είπατε. Αλλά το θέμα των που τρίτες χώρες είναι ένα θέμα πολύ, 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 πολύ... περίπλοκο. Πολύ, πολύ, πολύ για μας κόκκινη γραμμή, πώς να το πούμε, που αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ιδιαίτερα αν τολμήσουν να δώσουν μαζικές άδειες, τότε σίγουρα θα είμαστε στους δρόμους. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Πότε θα ξέρετε αν θα δοθεί? Σας είπα, η περίοδος αυτή είναι πολύ καθοριστική. Η περίοδος που διανύουμε. Ναι. Λοιπόν, κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη που και είχατε. Εγώ για την ευκαιρία που μας δώσετε. Εδώ κοντά μας για να μας πείτε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πραγματικά. Ήσασταν χήμαρος σε όλες αυτές τις διεκδικήσεις για τους εργαζόμενους. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ εσείς, για την παρουσία σας. Και τους φίλους τηλεθεατές ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ήταν κοντά μας σήμερα εδώ στην εκπομπή Ο Λόγος των Πολίτη στην τηλεόραση Βεργίνα Κύπρου. Θα συναντηθούμε και πάλι το απόγευμα της Δευτέρας, η ώρα 3:30 με 5:30, με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 25-250-900. Ένα πολύ όμορφο βράδυ Παρασκευή, ένα καλό Σαββατοκυριακό. Ραντεβού τη Δευτέρα απόγευμα εδώ στην τηλεόραση Βεργίνα Κύπρου.